Ο κύριος Κουράκης, Ελληνικό Κοινό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε ασχοληθεί με το πρόβλημα της οικονομικής ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέοι θεσμοί έχουν συσταθεί, πολύπλοκοι μηχανισμοί της οικονομικής διακυβέρνησης έχουν τεθεί σε λειτουργία και ένα μεγάλο μέρος της εθνικής κυριαρχίας σε σχέση με την οικονομία έχει μεταφερθεί στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Συνεχείς διαπραγματεύσεις σχετικά με τους προϋπολογισμούς και τους μηχανισμούς οικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας έχουν λάβει χώρα, αλλά θα μπορούσε κανείς να πει βάσιμα ότι όλο αυτό το σύστημα δεν χαρακτηρίζεται ούτε από διαφάνεια, ούτε σε ορισμένες περιπτώσεις από αποτελεσματικότητα. Τα γεγονότα αυτά οδηγούν σε μια ενοποιημένη εικόνα μιας οικονομίας σε βαθιά κρίση, ευάλωτη στην κρίση των χρηματοπιστωτικών αγορών, και αυτό τελικά οδηγεί σε απώλεια της πολιτικής νομιμοποίησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Το οικονομικό περιβάλλον στις ευρωπαϊκές κοινωνίες γίνεται εχθρικό λόγω των συνεχών φόρων και η κοινωνική προστασία έχει καταρρεύσει, ενώ οι κανόνες της οικονομικής διακυβέρνησης που επιβάλλονται κινούνται στη λογική της εξουσίας. Αυτό το μοντέλο έχει αποτύχει μεν, αλλά εξακολουθεί να μην αλλάζει. Όταν ορισμένες κυβερνήσεις προσπαθούν να βρουν άλλες λύσεις, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προτιμούν τελικά το μονοπάτι που επιβάλλουν οι αγορές. Και στο τέλος, η αποτυχία των αγορών οδηγεί σε μια νέα αποτυχία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ο δημοκρατικός έλεγχος είναι πολύ περιορισμένος σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Ο έλεγχος των εκλεγμένων οργάνων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην οικονομία είναι εξαιρετικά αδύναμος. Οι γνώμες των εθνικών κοινοβουλίων δεν λαμβάνονται υπόψη σοβαρά. Τα μόνα κριτήρια που επιβάλλονται είναι από τις αγορές. Θα ήθελα να πω ότι η γνώμη των πολιτών δεν λαμβάνεται υπόψη και αυτό έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια των 10 τελευταίων ετών, όταν κάθε δημοψήφισμα για το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είχε αρνητική έκβαση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στην Ιρλανδία, στην Ελλάδα, η απάντηση των ανθρώπων. Next speaker, Baroness. Ευχαριστώ.